Καλημέρα σε όλους. Αυτό είναι ένα βίντεο απάντηση στον Κωνσταντίνο Κορίκη. Νομίζω μετά αυτό μπορεί να πάει να αυτοκτονήσει. Διότι πολλά μας τα έχει πει με την τσάντα Κορίκη. Θα δει τώρα την τσάντα Επιτροπάκη, την τσάντα του face to face. Και θα αποσυρθεί διαπαντός από αυτή την κούρσα. Λοιπόν, αυτή είναι η τσάντα του face to face. Εδώ είναι κινητό στούντιο. Το οποίο καλώς ή κακώς εγώ το κουβαλάω σχεδόν κάθε μέρα μαζί μου, γιατί έτσι γουστάρω. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ανοίγοντας την τσάντα αυτήν. Κάνει να ζούμε εδώ πέρα να δούμε. Φαίνεται, βλέπει ο κόσμος ότι έχει έτσι να κάνουμε μια αρχή. Αν αρχίσω τώρα να βγάζω εδώ πέρα πράγματα, θα τα βγάλω όμως όλα, υπομονή. Όλα θα βγουν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη μικρούλα. Στη μικρούλα δηλαδή, κοιτάξτε, έχει κλειδιά και κέρματα. Τα ακούτε, έτσι. Μια μασκούλα πολλών χρήσεων, ένα ζευγάρι ακουστικών, όχι ζευγάρι, μονό ακουστικό, έχει σημασία. Εξαιρετικό, εύκολο, λιτό, ελαφρύ, μονό ακουστικό, δεν χρειάζεται να κρατούνται δύο, το κρύβεις παντού κτλ. Και διπλά και δεύτερο ζευγάρι ακουστικά, αυτό είναι ζευγάρι κανονικά. Καρτούλα. Εντάξει, αναλήψεων και τα λοιπά, ρωστική καρτούλα. Σε αυτή την θικούλα, αυτά. Κλείνει αυτή. Α, μισό λεπτό να τα ξαναβάλω μέσα αυτά, μισό λεπτό. Μην κυκλοφορούν έτσι. Και η μασκούλα. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την πλανήθικη κουλά, την τζεπούλα αυτήν εδώ. Που νομίζετε πως είναι αθώα. Κι όμως. Λοιπόν, ένα καλωδιάκι, απλό USB. Bluetooth ακουστικά τη Turbo X. Με χαρά για την τιμή του. 30-40 ευρώ για monitoring και τα λοιπά. Με ό,τι πρέπει. Ρετσίνη για το τσέλο μου. Άσχετο. Επειδή πάντα το ξεχνάω, το κουβαλάω μαζί μου εδώ. Τρίτο ζευγάρι. Ακουστικά. Γιατί πάντα σου λείπει ένα. Mobile hotspot. Έτσι. Τη Huawei. Χρήσιμο και αυτό. Αν και έχω δίκαρτο κινητό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μπαίνουν μέσα και αυτά. Προχωράμε. Πάμε σε αυτήν εδώ τη θήκουλα. Κορίκι, βλέπεις. Λοιπόν, card reader. Έτσι. SD card reader. Δύο έξτρα μπαταρίες. Έτσι, WF50 για τις Sony κάμερες μου. Dummy battery. Dummy battery. Ποιο μπαταρία για την κάμερα, για να παίρνει τροφοδοσία μόνιμη από αλλού απ' έξω. Κάρτα SD, μπαταριούλες που μπορεί να χρειαστούν ανά πάσα στιγμή. Ένα USB στικάκι 64 GB νομίζω είναι αυτό. Τα ξαναβάζουμε μέσα αυτά. Δεν ξέρω πώς τα χωράω, αλλά... Και κλείνει. Έλα, λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Α, αυτό είναι Ethernet σε, πώς το λένε, σε θύρα για το Mac μου. Λοιπόν, εδώ κυρίως χαρτιά έχει, διπλώματα, ταυτότητες, διαβατήρια, αλλά, σε λεπτό, αντιβίωση, πως ήταν και τέτοια αναλυτικά. Μπαταρίες, ξέρεις, αυτές των ρολογιών για κάτι μικρόφωνα που έχω. Φωτογραφίες διαβατηρίου που μου έχουν περισσέψει. Α, ξέρω τι είναι αυτό. Το έχω ξεχάσει εδώ μέσα. Αυτό είναι USB. Σε αυτό το δισματάκι, με αυτό εδώ πέρα έχω κάτι φώτα για τα λάτσαν των μουσικών. Το οποίο όμως έχω αφήσει σπίτι αυτή τη στιγμή. Κάνουμε ένα cut εδώ. Συνεχίζουμε το βίντεο. Είμαστε εδώ πέρα στο ξενοδοχείο Ραγιάλ στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πω. Οπότε μερικές φορές υπάρχουν, ξέρετε, τουρίστες που έρχονται στη ρεσεψιόν, μιλάνε, κάνουν, δείχνουν. Αλλά το βίντεο έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως. Ακόμη και από αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, βάζω τα πράγματα μέσα. Έτσι, να δω πώς θα τα ξαναβάλω. Γιατί εύκολα τα βάζω. Δεν ξέρω πώς τα βγάζω. Εύκολα τα βγάζω κανένα. Να δω πώς τα βάζει μετά. Κορίκι.
με βάση τη διαδικασία. Ναι, αυτή δεν πολύ κλεινήθηκε, αλλά δεν πειράζει. Την έκλεισα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο βαρύ πυροβολικό. Καταρχάς, εδώ συνήθως μπαίνει η κάμερα με την οποία γράφουμε τώρα. Θα σας τη δείξουμε στο τέλος. Έτσι. Αλλά υπάρχει και δεύτερη κάμερα, όπως βλέπετε. Κάνουμε το βίντεο με την Sony A6400. Αυτή είναι η Sony A6000. Και αυτός είναι ο φακός της Sigma 16mm, έτσι, με διάφραγμα 1,4. Εκεί έχουμε τον Sony 18105, με σταθερό διάφραγμα F4. Λοιπόν, καλώδιο HDMI σε micro HDMI για τα live streaming μου. Ένα καλώδιο από αυτά. Ultra mini, έτσι, ultra studio mini recorder της Blackmagic. Είναι capture card, δηλαδή κάρτα σύλληψης βίντεο, έτσι. Με, πώς το λέμε, DisplayPort εδώ πέρα. Thunderbolt 2 μάλλον, η θύρα. Το αφήνω και αυτό εδώ. Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία πριζούλα, η οποία έχει εδώ πέρα μια κανονική πρίζα και εδώ πέρα έχει δύο θύρες USB. Γιατί οι πιο πολλές συσκευές μας είναι θύρες USB. Βάζει εδώ πέρα μια κυρία συσκευή και τα υπόλοιπα τα φορτίζει. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί το τρίγωνο, ας πούμε, που έχω έτσι στη βαλίτσα μου συνήθως. Ένα TAF. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό και ελαφρύ. Το αφήνουμε και αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ τι είναι τώρα. Πάλι και αυτό είναι μια ψευδο dummy battery. Δηλαδή, θα σας δείξω τώρα πώς λειτουργεί. Αυτή είναι η κάμερα, έτσι. Εδώ μέσα είναι η μπαταριούλα της. Αυτή όμως έχει κάποιο συγκεκριμένο όριο χρόνου λειτουργίας. Μια μισή ώρα, δύο, ξέρω εγώ, αναλόγως τι κάνεις. Παίρνεις αυτήν εδώ την μπαταριούλα. Τη βάζεις εδώ. Και η άλλη άκρη της μπαίνει σε μπρίζα ή σε USB ή σε power bank κτλ. Και έτσι έχεις απεριόριστο χρόνο μπαταρίας για να κάνεις live streaming, χωρίς όριο χρόνου. Καταλάβατε, απαραίτητο. Για να μην έχουμε το άγχος να αλλάζουμε μπαταρίες. Αυτό είναι της Case Relay. Ξαναβάζομαι στην μπαταρίουλα μου εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ τι είναι. Αυτό είναι ένα λεντάκι. Είναι βράδυ και θέλω να κάνω ένα live streaming σε εξωτερικό χώρο. Και δεν υπάρχει φως. Τσακ. Τσακ. Μην το πάρω πάνω σας. Το βλέπετε, έτσι. Είναι της Godox. Νομίζω διαρκεί από μόνο του γύρω στη μία ώρα. Το φως του, αλλά συνδέεται με USB, οπότε μπορεί να το φορτίζεις και με USB την ώρα που να έχεις συνεχόμενο ρεύμα. Λοιπόν, σκληρός δίσκος που έχω μέσα τα αρχεία μου, κάνω backup κτλ. Έτσι. Να πω εδώ πέρα στην Δένια που τραβάει το βίντεο, πως αν θέλει να διακόψει για κάτι, να μου το πει. Ωραία, διακόψει. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Δένια μου, την αγαπημένη. Όπως είπαμε, σκληρός δίσκος, αυτός είναι 4 τέρα. Τη Seagate, δεν έχει σημασία, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Πολύ απαραίτητος για μένα. Γιατί εδώ πέρα αποθηκεύω τα footage από τις κάμερες, από το drone, στο οποίο ερχόμαστε τώρα. Αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, έχει υποτίθεται τη δική του θήκη το drone μου, αλλά εγώ θα το κουβαλάω εδώ μέσα. Είναι το drone της DJI, το Mavic Mini, εκπληκτικό. Εδώ, συγγνώμη, εδώ πρέπει να το δείχνω. Να το ανοίξω κιόλας. 30 λεπτά πτήση, συγγνώμη, με την κάθε μπαταρία. Αυτό εδώ είναι το control του. Κάποια στιγμή θα κάνω ένα βίντεο ειδικά για το drone, έτσι, ένα review. Να δείξω πώς λειτουργεί, πώς δέονται όλα. Και αυτό εδώ κάτω είναι η θήκη με άλλες δύο μπαταρίες, ένας πολυφορτιστής, γιατί πήρα το κόμπο που έχει μέσα τρεις μπαταρίες. Βάζεις εδώ πέρα τις τρεις μπαταρίες, τις συνδέεις στο USB εδώ πέρα στο πριζάκι και τις φορτίζει. Αυτό λοιπόν είναι το drone, έτσι, το Mavic Mini. Έχετε δει πολλά πλάνα που έχω ανεβάσει ήδη στο κανάλι μου στο YouTube. Τα βάζουμε στην άκρη και αυτά.
Θέλω να διπλώσω λίγο τα ποδαράκια. Του ντρουανακίου, το οποίο το παραγαπώ. Μπράβο. Λοιπόν, το face to face δεν γίνεται να γίνει χωρίς να κουβαλάμε και μια μπαλαντέζα, έτσι. Βλέπετε, compact, μπαίνει εκεί σε μια θικούλα που ούτε καν φαίνεται, ας πούμε, αλλά σώζει ζωές. Θες να κάνεις streaming, έχεις μόνο μπαταρία του laptop, αλλά υπάρχει και μια πρίζα κάπου εκεί κοντά, σε γλιτώνει από το άγχος της μπαταρίας. Την κοτζάρεις εκεί πέρα, βάζεις και τον φορτιστή του laptop σου, του Mac σου, και ησυχάζεις. Και ησυχάζεις για πολλούς λόγους, διότι πάνω στο Mac ή στον υπολογιστή που έχει ο καθένας, θα τα δούμε αυτά σε λίγο, ερχόμαστε τώρα, να. Βάζω αυτό εδώ πέρα το χαμπάκι με 4 USB 3 θύρες. Είναι μεταλλικό, ωραίο. Της IC Box. Καθαρό, δεν είναι πλαστικό, έτσι μεταλλικό είναι. Το οποίο αν έχεις το λάπτοπ, ας πούμε, στην πρίζα, σε μια πρίζα, εντάξει, μπορούν να στηρίξεις συσκευές. Δεν είναι ότι απορροφάει μόνο από την μπαταρία και κουράζεται. Πρακτικό, όμορφο και ωραίο. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε τώρα. Α, συγγνώμη. Αυτό γιατί το ξαναβάλα μέσα την παλαντέζα. Ναι, την βγάλουμε εδώ πέρα, να φαίνεται. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε τα μικροφωνάκια μας συνήθως. Α, βεβαίως, ήδη μιλάω με ένα μικρόφωνο. Και αφού το φοράω, να σας το δείξω κιόλας. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα, το ασύρματο της Rode. Το βλέπετε. Το ένα είναι εδώ, το άλλο είναι πάνω στην κάμερα. Έτσι, αυτός είναι ο πομπός, εκεί είναι ο δέκτης πάνω στην κάμερα κομπωμένος. Έρχονται σε αυτήν εδώ πέρα τη θηκούλα, η οποία έχει και αυτό εδώ πέρα το dead cat που λένε, το wind protector, για να απορροφώ τον θόρυβο στον άνεμο. Έχω μαζί μου και μικρόφωνο PET, πάλι της Rode, το Smart Lav Plus. Έτσι είναι αυτό εδώ. Το οποίο μάλιστα, να δείτε τώρα τι θα κάνω. Το βγάλω αυτό εδώ, έχει κλιπάκι, το μικροφωνάκι έχει κλιπάκι. Βάζω αυτό εδώ. Βάζω αυτό εδώ, συγγνώμη. Και αυτό το βάζω στην τσέπη μας. Εκεί μέσα αυτό που κάνω, να το βάλω, δεν μου φαίνεται καθόλου. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για το θόρυβο. Καταλάβατε, πώς είναι η στάθμη του ήχου, Βένια μου, άλλαξε πολύ, είναι εντάξει, έτσι. Βλέπετε τώρα λοιπόν, έχω το μικροφωνάκι πάνω, στην τσέπη το... Είναι χαμηλά? Είναι πολύ ψηλά τώρα. Α, είναι πολύ ψηλά, εντάξει. Θα το βγάλω τότε για να μην, για να επανέλθουμε. Καλημέρα, Άγγελε. Τσακ, νόμι γι' αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Για να μην βάζω τώρα την Βένια να χαμηλώνει εκεί πέρα τις ρυθμίσεις, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το μικροφωνάκι Smart Lav Plus της Rode. Το οποίο, προσέξτε, αυτό το μικροφωνάκι κανονικά είναι αυτό που λένε TRRS. Έχει τρεις, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για δείξτε το Βένια μου, τις ραμούλες. Είναι για iOS, Mac και τέτοιες συσκευές και για κινητά δηλαδή, όπως είναι εδώ τώρα. Εδώ. Αυτός είναι ο αντάπτορας με τον οποίο τον κάνεις TRS. Με δύο δηλαδή μαύρες κουκίδες, όπως βλέπετε, με δύο μαύρες γραμμούλες. Και τώρα είναι για κάμερες, είναι ένα κανονικό στερεοφωνικό jack 3,5 χιλιοστών. Και μερικά άλλα πραγματάκια όμως, έτσι που συνοδεύουν όλα αυτά τα περί μικροφώνων. Λοιπόν, καταρχάς έχω αυτό εδώ πέρα το εξαρτηματάκι, το οποίο επίσης μπαίνει στο Mac και το οποίο πάνω μπορεί να συνδέσεις δύο τέτοια μικρόφωνα της Rode και ακουστικό μαζί, εδώ. Καταλάβατε, όπα, δύο τέτοια μικρόφωνα και ένα ακουστικό. Έχεις και ένα καλεσμένο, ας πούμε, έτσι, θες να δώσεις και ένα δεύτερο μικρόφωνο. Βάζεις δύο αυτά, το κουμπώνεις πάνω στο Mac και είσαι έτοιμος. Αλλά μερικές φορές, ας πούμε, εγώ έχω και καλεσμένο στο Skype. Θέλω και ο καλεσμένος που έχω δίπλα μου, έχω έναν εδώ, είμαι εγώ, ο καθένας έχει το μικροφωνάκι του και έχουμε και έναν καλεσμένο στο Skype, έτσι. Αυτός πώς θα ακούει τον καλεσμένο μου στο Skype? Έχω λοιπόν ένα splitter εδώ πέρα,
που το βάζω στη θέση του μικροφόνου, του, συγγνώμη, των ακουστικών, και από εδώ πέρα μπορώ να συνδέσω δύο ακουστικά ξεχωριστά. Ένα για μένα, ένα για τον φίλο μου που θα είναι δίπλα μου. Και έτσι ακούμε και οι δύο, των καλεσμένων μας μέσα στο Skype. Για όλα, όπως βλέπετε, υπάρχει πρόβλεψη. Και αυτό εδώ πέρα, το εξαρτηματάκι που βλέπετε, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό, με αυτό εδώ περίπου, έτσι. Διαχωρίζει στα MacBook τα ακουστικά από το μικρόφωνο, γιατί είναι στην ίδια θύρα στα MacBook. Έτσι. Αυτά λοιπόν από μικρόφωνα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ είναι ο φορτιστής του Mac. Θα το δούμε τώρα σε λίγο και αυτό. Κλασικός, 85W. Ναι, φυσικά. Το mouse μου. Πάντα έχω ένα τέτοιο mouse, γιατί δεν μπορώ με τίποτα το trackpad. Εδώ είναι το mouse. Είναι εκπληκτικό mouse, παιδί, αυτό. Είναι αθόρυβο, καταρχάς. Βλέπετε. Είναι της Logitech. Ειδικό για live streaming, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι αθόρυβο. Γιατί στην αρχή όταν έκανα live streaming και έκανα με το πουτί και κόντανε τάκ, 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 τίποτα. Μαγικό. Αυτό εδώ πέρα ανήκει στο... ναι, ανήκει εδώ. Στο λεντάκι. Το βιδώνεις και το προσαρμόζεις πάνω στην καμερά σου, σε ένα τρίποδο ή κάπου τέτοιο, εντάξει. Ένα παιδί έχει εχμές, το βάζω αλλού για να μην χτυπάει. Συνεχίζουμε. Νομίζω από εδώ πέρα τα είδαμε όλα, ναι. Πάμε στην τελευταία θήκη. Κάτσε να κλείσω από εδώ. Α, πριν πάω στην τελευταία θήκη, να πάω σε αυτήν εδώ τη θήκη. Εκεί, εδώ στην πλαϊνή. Ένα αυτοσχέδιο δικό μου, τρυποδάκι ελαφρύ. Είναι συνδυασμός δύο τρυπόδων. Είναι αυτό εδώ το τρυποδάκι. Έτσι. Κλασικό. Και είναι και αυτή η χειρολαβή, την οποία τη βάζει πάνω στην κάμερα, ας πούμε, που τη θέλετε. Τη βιδώνεις εδώ. Αυτήν. Α, και τραβάς έτσι, γιατί είναι με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό είναι το κόνσεπτ αυτής της χειρολαβής. Εγώ σε αυτήν προσαρμόζω και αυτό εδώ από κάτω. Το βιδώνω. Και όταν είναι να κάνω live streaming, το βάζω εδώ, το έχω απέναντί μου. Καταλάβατε. Και στριμάρω, για να μην κουβαλάω μεγάλο τρίποδο. Ελαφρύ, πανάλαφρο. Να το όλο concept. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εδώ η καμερούλα μας. Εδώ το τρυποδάκι μας. Δεν έμειναν πολλά. Αλλά... να, το Mac. Αυτό εδώ. Α, και βέβαια... και η μάσκα μου. Έτσι. Τη βάλουμε. Να έχουμε ανάμνηση ότι όλα αυτά γίνονται επί κορονοϊού. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τη βάζουμε στη θηκούλα της. Την αφήνω εδώ. Λοιπόν, πριν πάω στο Mac, θα έρθω εδώ. Εδώ μέσα έχει, όπως βλέπετε, καλώδια και καλωδιάκια. Φαίνονται. Λοιπόν, να αρχίσω από αυτό εδώ πέρα, πριν το πιο ξεχωριστό. Είναι Captured Card και αυτό, έτσι, κάρτα σύλληψης βίντεο. Είναι το Camlink 4K. Τι είναι κάρτα σύλληψης βίντεο? Για να περάσεις την εικόνα μιας τέτοιας κάμερας στον υπολογιστή σου και σε ένα πρόγραμμα εγγραφής βίντεο ή για να κάνεις live streaming, πρέπει να πάρεις το σήμα από την θύρα HDMI που έχουν οι κάμερες αυτές. Εδώ. Όλες έχουν μια θύρα micro-HDMI. Αυτή περνάει μέσα από αυτή τη σκευούλα εδώ, το σήμα της, και μετά πηγαίνει στον υπολογιστή μέσω USB 3. Υπάρχουν διαφόρων εδώ συσκευές. Να, πριν σας είχα δείξει αυτό εδώ, έτσι, που είναι Thunderbolt 2.
Είναι της Black Magic. Η θύρα του. Συγγνώμη λίγο. Αυτό παίρνει λοιπόν σήμα μέχρι και 4K. Και είναι πολύ καλό, πρακτικό και ελαφρύ. Λίγο ακριβούλη, σχετικά 129 ευρώ νομίζω κάνει. Αλλά οκ, okay, είναι εγγύηση και είναι καλή μάρκα της Elgato. Εδώ έχει διάφορα άλλα καλάδια, έτσι. USB-C, USB κανονικά. Α, εδώ έχω ένα USB απλό, αλλά προέκταση. Χρειάζεται και αυτό. Να έχεις μια προέκταση USB. Εδώ θυμάστε πώς σας είχα δείξει αυτό εδώ πέρα. Πού είναι το? Που το βάζεις στην έξοδο ακουστικών και σου δίνει 2 ακουστικά. Να, εδώ πέρα έχω ένα αντίστοιχο που σου δίνει 3 ακουστικά. Βλέπετε? Συνδέω 3 ακουστικά εδώ. Υπόψη δεν μπορούμε να το παρακάνουμε με αυτό, με τα ακουστικά, να βάζουμε αβέρτα. Γιατί μετά πέφτει η στάθμη, έτσι, το φταστή του καθενός. Σε τέτοια περίπτωση που χρειάζεσαι πολλούς, που χρειάζεσαι πολλά ακουστικά, υπάρχουν ενισχυτές ακουστικών. Μια συσκευή στην οποία συνδέει την έξοδο ακουστικών του υπολογιστή σου και από εκεί πέρα μετά αυτή σου δίνει αρκετές εξόδους με μεγάλο σήμα. Εδώ είναι εφεδρικό μονοφωνικό καλωδιάκι, πάλι ακουστικάκι, τα λατρεύω αυτά. Εδώ μέσα έχω ένα λεπτό HDMI καλώδιο. Είναι slim, βλέπετε. Και έχω εδώ πέρα και ένα adapter για να μπορώ να το συνδέσω με μια προέκταση. Ή να το συνδέσω με προέκταση που καταλήγει σε micro HDMI. Είναι λεπτό, ελαφρύ. Το ξαναβάζω μέσα. Κουσκορίκι, ζεις. Ζεις, κορίκι, ζεις ακόμα. Ε? Λοιπόν. Τσάντα κορίκι, λέει, τσάντα κορίκι. Ας γελάσω. Και το βάλουμε και αυτό εδώ. Και αυτό είναι το MacBook μας, MacBook Pro του 2015. Το είχα πάρει μεταχειρισμένο, παιδιά. Το είχα πάρει το 1.200 ευρώ, πολύ καλή τιμή πιστεύω. Έχει 500 GB SSD, 16 GB RAM. Βέβαια, εγώ το δουλεύω με Windows, να ξέρετε, όχι με το Mac OS. Γιατί τα προγράμματα που δουλεύω, τα plugin τους είναι καλύτερα στα Windows. Αυτό είναι, δεν το ανοίγω τώρα παραπάνω. Σε αρκετά καλή κατάσταση το έχω, πιστεύω. Είναι βαρύ, αλλά στο κουβάλιμα, πραγματικά σχεδόν διπλασιάζει το βάρος της τσάντας μου. Αλλά είναι γαϊδούρι. Δεν κολλάει ποτέ, δεν έχει πρόθεση ποτέ. Το παραδέχομαι αυτό. Σαν hardware το παραδέχομαι. Λοιπόν. Και αυτή εδώ παίρνει τσαντούλα, έτσι. Είχα πάρει... Και βαριά μου φαίνεται και τώρα. Τι, έχει τίποτα άλλο μέσα, όχι. Λοιπόν, την είδατε. Εδώ μέσα έχει πολλά διαχωριστικά, να ξέρετε. Αλλά αν δείτε, τα διαχωριστικά είναι αρκετά χοντρά. Οπότε μένα μου πιάνε χώρο. Τα πιο πολλά τα έβγαλα. Κράτησα 2-3 μόνο διαχωριστικά. Τα βλέπετε, είναι χοντρά. Τι κούλα εδώ. Σας τα έδειξα, με τσεπούλες διάφορες. Είναι compact τσάντα, έχω και μια πιο μεγάλη. Αλλά με αυτήν συνήθως κυκλοφορώ. Τα έχω καταφέρει και χωράει μέσα τελικά σχεδόν τα πάντα. Όπως βλέπετε. Πόδια να έχεις να την κουβαλάς και πλάτες. Τώρα που έκοψα το τσιγάρο, αποφάσισα να περπατάω και λίγο παραπάνω. Έτσι, και περπατάω και με βάρος ακόμη καλύτερα, δεν ξέρω. Λοιπόν, κορίκι μου... Gangster life. Gangster life, κορίκι μου. Κατάλαβες τώρα. Εδώ, για πες μου. Για πες μου, αγάπη μου, για τα χορταμοντιλάκια που έχεις στην τζαντούλα σου και τις τσιχλίτσες. Για πες μου. Έλα, πες μου εδώ πέρα για την τζαντούλα σου. Για άλλα εδώ. Βένια μου, πάρε σε παρακαλώ εδώ πέρα το τέτοιο. Και υπόψη είναι έτσι, δεν είναι... σας δείχνουμε την κάμερα με την οποία τραβάμε τώρα. Λοιπόν, θα πάρω εγώ βίντεο εδώ πέρα τη Βένια που σας παίρνει.
Για να δω. Συγγνώμη, πρέπει να το κάνω εδώ. Ναι, εδώ τώρα παίρνω τη Δένια. Γεια σου, Δένια μου. Κάτσε να έρθω κοντά να ζητήσω και την... Και τη Δένια καταρχάς. Γεια σου, Δένια μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Να ζητήσω και την Α6400. Να, εδώ είναι, που σας λέω, ο δέκτης, το σημείο του μικροφόνου της Rode. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Δένια. Ωχ, συγγνώμη, τόση ώρα δεν έπαιρνε. Α, συγγνώμη, παίρνει. Okay. Συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ και το χαβανέζικο που καμισάκι μου, νομίζω πως τελειώσαμε για την ώρα. Θα κάνουμε και ένα πλάνο να τα δείτε έτσι από κοντά όλα, ή όποιον ενδιαφέρεται, να δει κάποιο προϊόν. Σε κάποιο μελλοντικό βίντεο θα δείξω και πώς κάνω το live streaming. Έτσι, ένα-ένα, πώς τα στείνουμε, πώς τα φτιάχνουμε. Θα σας δείξω την απλή εκδοχή, την πιο απλή εκδοχή του live streaming, με υπολογιστή, πάντα με, δηλαδή, με εξωτερική κάμερα. Όχι σαν αυτά που κάνει ο Κορίκης που παίρνει ένα κινητό και κάνει το reporter, τάχα μου, έτσι, που σπάει το σήμα, κάνει, δείχνει, ανεβαίνει πάνω στα τρίκυκλα, δείχνει εξωτερική μετάδοση πάνω από, πώς ήταν αυτά, γάνια μου, που έχουν στους δρόμους, τα πατίνια, και πηγαίνει έτσι, ας πούμε, όλο το βίντεο, έτσι, λες και είσαι στον Τιτανικό, είσαι τσουνάμι. Λοιπόν, δεν κάνουμε έτσι streaming, Κορίκη, το καταργήσαμε αυτό πια, έτσι κάνουμε, στην εποχή του κορονοϊού ειδικά. Κάνουν ποιότητα στους τηλεθεατές, προσφέρουν. Λοιπόν, το ντρονάκι με το φοβερό και τρομερό. Άρα στην ουσία κυκλοφορώ με τρεις κάμερες. Μία, δύο, τρεις κάμερες. Και έχουμε ένα κινητό στούντιο μαζί μας. Αυτά, κορίκι μου. Μπορείς τώρα να πας να αυτοκτονήσεις με την ησυχία σου. Εντάξει. Φιλάκια σε όλους.